ξεκινήσουμε και πάλι με τον φιλοξενούμενο, τον Μίλτο Θεοδωσίου στον πάγκο της ΑΕΚ. Μίλτο, Κοβάσεβιτς. Ριβάλτο. Πάει στο μαρκάρισμα του Ταλέτη βέβαια στον Αρουαμπαρέλα, αλλά να συγκλίνει και προς τον άξονα. Και αυτό στον Λιμπερόπουλο, Ριβάλτο. Ξανά για τον Λιμπερόπουλο, πρώτο σουτ και Ριβάλτο. Στην περιοχή περνάει, διώχνει Ριβάλτο με τον Τζόρτζεβιτς, εδώ υπάρχει φάουλ. Δεν είχε συνέχεια κατάληξη για τον Ολυμπιακό, Ριβάλτο που γύρισε. Ταλέτη έχει να αντιμετωπίσει δύο πολλές φορές παίκτες της ΑΕΚ. Μάλιστα. Λεντέσμα, Λαγός, Ριβάλτο, καθυστερεί, κρατάει την μπάλα. Τον Νικοπολίδη, δεύτερο κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Ριβάλτο. Στον Καφέ, ξανά ο Ριβάλτο. Τώρα με τον Στολτίδη. Δεν θα μπορούσε να δώσει λύση. Όπως και να πούμε το εξής, Μιχάλη, ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέξει ούτως ή άλλως. Πολύ διεκτελεί ο Ριβάλτο, η κεφαλιά γυριστή. Ο Ριβάλτο το ξαναβλέπετε. Ξέφυγε εκεί από τον Τίμα. Βασίλη, να σε ακούσουν από τον κόρδο της μπαλάνης στο κέντρο. Βγαίνει βεβαίως. Πάει στα αποδυτήρια. Ο Ριβάλτο, πάλι έχει έρχεται αρκετά πίσω για να πάρει. Ο Ριβάλτο σηκώνει τον Αντώνη Κατσαρό, τον Παύλο Παπαδημητρίου και... Ριβάλτο έχει χώρο. Τώρα ο Στολτίδης. Ο Κοβάσεβιτς. Ριβάλτο, Λαγός. Ξανά Βραζιλιάνος. Ριβάλτο. Θέση. Και εδώ ξανά, ήταν κάρτα όπως μου λέει ο Μίλτος στο... Αρουαμπαρένα, Ριβάλτο, με τον Μενδρινό. Προηγείται στη βαθμολογία με τρεις φάτσες, εκτελεί ο Ριβάλτο, Νικοπολίδης, έστω και κάκος. Σ' ακούμε, Πέτρο. Δεν ξέρω αν είχε κάνει νόημα ο κάκος στο Ριβάλτο. Εκτέλεσε. Όπως και τώρα Βραζιλιάνος, πάνω από την εστία. Ράμος, ο οποίος επαναλαμβάνω δύο-τρεις φορές, όχι ο προσμένος. Πάσα στον Ζήκο, δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Την φάση. Ριβάλτο. Μαντούκα με... Λιμπερόπουλος κινείται αρκετά έξω. Διώξε Μενδρινός, ο Ριβάλτο. Ξανά ο Μενδρινός. Ριβάλτο, το 1-2. Για την ΑΕΚ, ο Μπλάνκο δεν είδε τον Παπά που έφυγε γρήγορα. Ριβάλτο, Ράμος που ανεβαίνει. Σηκώνει το κεφάλι του, σέντρα για τον Ριβάλτο, η κεφαλιά δίπλα. Πολύ καλή σέντρα από τον Ράμος, ο οποίος σηκώνει το κεφάλι του και βρίσκει σε σωστό timing τον Ριβάλτο που κάνει κίνηση αφύλακτο να πιάσει την κεφαλιά. Δίπλα από την εστία του Νικοπολίδη, ξανά η φάση. Πολύ μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ. Ναι, τα στην ούτως ή άλλως... Μονής, Βασίλη. Πρώτα απ' όλα δεν αρέσει καθόλου στον Τάκη Λεμονή. Αυτό που είδε το νωρίτερα, να φύγουν δηλαδή όλοι οι παίκτες μπροστά, να κυνηγήσουν τον γκολ αφήνοντας εκτός. Φεύγει στην κόντρα, δίνει στον Ριβάλτο ξανά. Καθυστέρησε εκεί ο Παπά, θα μπορούσε να μπει, προτίμησε να δώσει στον Ριβάλτο και στη συνέχεια εδώ με τον Άτζα. Μπορούσε να δώσει την μπάλα γρήγορα στον Παπά. Βάζει σωστά το πόδι του πια πάνω στον μπάλα και καθυστέρησε λίγο όσο χρειάστηκε ο Άτζα για να τον σταματήσει. Μιχάλη, μπορούσε με την ταχύτητα που είχε θα μπορούσε να τελειώσει. Γι' αυτό το είπα από την πρώτη, γιατί έχει την ταχύτητα. Ακριβώς, γύρισε την μπάλα στον Ριβάλτο για πιο σίγουρα. Και βέβαια όσο. Έχει βρέθηκε ο Κοβάσεβιτς σε συνέχεια. Παπασταθόπουλο, Λιμπερόπουλο, Ριβάλτο. Έπεσε πάνω στον Καφέ, Ριβάλτο. Φερέρι, τρίτη, θα μας πει αμέσως μόλις έχει κάτι νεότερο μύτο στο Μπλάνκο. Τα κουνάκια τον Ριβάλτο, πάλι εκτελεί ο Ριβάλτο, θα περάσει μπάλα κεφαλιά. Λέσουν μαζί, τον εκτελεί ο Βραζιλιάνος, ο Νικοπολίδης αυτή φορά. Ριβάλτο, όλο το χώρο αριστερά. Όσο μπορεί και να πάρει την μπάλα και να πάρει και πρωτοβουλίες περισσότερες, είναι απαραίτητο για να διασπάσει την άμυνα της ΑΕΚ. Όπως... και από το Ριβάλτο να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες, πράγμα που βλέπουμε και τώρα. Ζήκος. Ράμος. Περνάει από τον Τζόρτζεβιτς. Το Ριβάλτο που κινήθηκε στον κενό χώρο.
Μία-δύο τρίπλες. Αλλάζει για τον Παπά. Μεσαίμενα με τον Τεροσίδη. Ριβάλντο. Μένει όρθιος Ριβάλντο. Απλώνει το παιχνίδι για τον Τεστορά. 5 με 3 Ριβάλντο. Ζητάει ο Μπλάνκο στο βάθος. Καθυστερεί ο Ριβάλντο. Ο Πάγκους για να ακούσουμε αντιδράσεις. Ενώ στο έδαφος είναι ο Τζόρτζεβιτς. Ναι, Βασίλη, θα πούμε. Απλώς θα τη σκοράρει. Δεν φτάνει σε παίκτη ΣΑΕΚ.